Ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Μανώλης Συντηχάκης. Κύριε Συντηχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε. Πριν ξεκινήσουμε το θέμα που είναι ο αναπτυξιακός νόμος, οφείλω να αναφερθώ στον πατέρα σας, τον Δανίλο Συντηχάκη, τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, τον βουλευτή της ΕΔΑ στα δύσκολα χρόνια το 1963, το 1963, ένας άνθρωπος που ανήκει στη γενιά που της οφείλουμε πάρα πολλά, τα περισσότερα, και που επειδή υπήρξε αυτή η γενιά και αυτή η πάστα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τώρα μπορεί να μιλάμε εσείς και εγώ. Σας ευχαριστώ κύριε Δημητρακόπουλε, πραγματικά με τιμάει αυτή η αναφορά στον πατέρα μου και το κόμμα μου προφανώς τιμάει και σας ευχαριστώ, μου ήταν λίγο ξαφνικό, αλλά είναι έτσι όπως θα λέτε. Λοιπόν, θα θέλαμε τη θέση του αναπτυξιακού νόμου και τι δεν ακούσαμε στη Βουλή από πλευράς κυβέρνησης, έρχονται δις στη χώρα μας. Να ευτυχούμε ή να δυστυχούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν έδωσε την ευκαιρία ζήτηση στη Βουλή για το νέο αναπτυξιακό νόμο να φανεί όσο γίνεται πιο καθαρά η ταύτιση, η στρατηγική ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Ναι, πλήλα και δαιμονίων. Γι' αυτό το λέω, διότι μπορεί όλα τα κόμματα να έχουν διαφορές μεταξύ τους, έτσι, αλλά υπάρχουν και κόμματα που μπορεί να έχουν επιμέρους διαφορές μεταξύ τους, αλλά έχουν στρατηγική σύγκριση, στρατηγική τάχτηση. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφωνία επί του νέου αναπτυξιακού νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία, προφανώς μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε για τάχτηση αυτών των κομμάτων. Και το λέω αυτό διότι καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή έγινε ξεκάθαρη αυτή η ταύτιση. Τι εννοούμε αυτό. Για παράδειγμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε το εξής ζήτημα, ότι εμείς δεν απαξιώνουμε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιπροσωπεύεται τον δικό μας νόμο, είπε ο κύριος Γεωργιάδης προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να απαντήσει ο εισηγητής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ έχουμε όντως έναν εμβληματικό σημαντικό νόμο, εκφράζοντας την απορία ποια είναι η αναγκαιότητα τότε ενός νέου νόμου όταν εδώ και 2,5 χρόνια υλοποιείται τον δικό μας νόμο. Τι συμπέρασμα λοιπόν μπορεί κάποιος να βγάλει μέσα από αυτή τη στοιχομηχία, μέσα από αυτό το διάλογο? Το συμπέρασμα που εμείς βγάζουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ότι αυτός ο νόμος είναι ένας επιπλέον φιλομονοπωλιακός νόμος κατ' εντολή βιομηχάνων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κύριο στόχο έχει να υπηρετηθούν οι φθηνές, πιο φρέσκες, πράσινες και ψηφιακές απαιτήσεις του κεφαλαίου, τις ανάγκες της εποχής, όπως είπε και ο ίδιος ο υφυπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, δηλαδή τα νέα σχέδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά από την άλλη να πετάξουμε τα ψίχουλα που τα περισσέψουν από το φαγωγούδι αυτής της καπιταλιστικής κερδοφόρησης. Άρα πρόκειται για ένα ψέμα ολικής αυτό που προσπάθησε να περάσει η Νέα Δημοκρατία, ότι αυτός ο αναπτυξιακός νόμος είναι για τους πολλούς και για τους μικρούς. Και αν πράγματι είναι έτσι, αν πράγματι είναι για τους πολλούς και για τους μικρούς, ας μας απαντήσουν. Γιατί οι εκατοντάδες, χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τουρισμό, του εμπόριου, τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, οι αγροτοχνοτρόφοι, οι φτωχοί αγροτοχνοτρόφοι που ξανακινητοποιούνται σε όλη τη χώρα και βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται και να φορτώνται με αμέτρητα βάρη, φόρους, χαράτσια, κόψιμο των επιδοτήσεων, συνεχείς ανατιμήσεις, ακρίβεια και όλα αυτά έρχοντας φιλιά στο λαιμό τους. Πώς γίνεται λοιπόν από τη μία να λένε ότι δεν έχουν ένα αναπτυξιακό νόμο που είναι υπέρ τους, αλλά την ίδια στιγμή όλοι αυτοί να βυθίζονται. Άρα λοιπόν, ναι.
Είναι σωστή νομίζω αυτή η στοιχομηθεία, μάλλον αποκαλυπτική αυτή η στοιχομηθεία μεταξύ των δύο. Και μάλιστα θα φέρω ένα παράδειγμα πολύ έτσι χαρακτηριστικό που δείχνει τη σύγκλησή τους. Είχαμε τον αναπτυξιακό του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και μέχρι 31 Δεκάλου του 2021, μέχρι τέλος του 2021, είχαν ενταχθεί 3.726 σχέδια στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ναι. Σε ένα σύνολο 800.000 επιχειρήσεων, Σωστά. Ούτε το 0,5% αυτών των επιχειρήσεων, πολλών επιχειρήσεων, δεν εντάχθηκαν. Μάλλον εντάχθηκαν αυτό το, ούτε το 0,5% στον αναπτυξιακό νόμο. Προσέξτε, με μέσο όρο επένδυση στα 3 εκατομμύρια. Σας λέει κάτι αυτό? Είναι δυνατόν ο παχτάλης της γειτονιάς, ο περιφερειάς, ο υποδηματοποιός να καταθέσει σχέδιο με ποσό κόστος επένδυσης 3 εκατομμυρίων ευρώ? Άρα εδώ κάποιο λάθος έχει φάγω. Βέβαια το ίδιο κάνει τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Βέβαια κάτω από την πίεση κατέβασε το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για μια πολύ μικρή επιχείρηση από τα 150.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ. Όσο το είχε δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται μια ή άλλη. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει περίπτωση μια πολύ μικρή επιχείρηση να λάβει επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ? Φυσικά όχι. Για να γίνει κατανοητό. Αν υποθέσω ότι έχουμε δύο επιχειρήσεις. Μία καταθέτει ένα σχέδιο 110.000 ευρώ. Και η δεύτερη 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποια θα εγκριθεί το σχέδιο? Σε αυτή που έχει τα 3 εκατομμύρια ή στα 110.000 ευρώ? Σε αυτή που είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι εδώ το όριο των 100.000 ευρώ είναι για τα μάτια του κόσμου. Ποιος μικρός θα καταβάλει σε ένα τέτοιο ποσό όταν χρωστάει τις μηχανίες? Γι' αυτό και για λόγους εντυπωσιαστών η κυβέρνηση δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να ρίξει το ποσό, να μειώσει το ποσό από τα 150.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ για να ενταχθεί σε ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτά βέβαια που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι καινούριο και δεν αφορά μόνο τον αναπτυξιακό νόμο. Για τον αναπτυξιακό νόμο είναι ένα κομμάτι επίθεσης που δέχονται οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι. Θα σας θυμίσω για μια επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι, ναι. Που ενώ διαφήμιζε η κυβέρνηση ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις και το είχαν εντάξει σε αυτό το πολυδιαθεσμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, τελικά τους κατάσαν απ' έξω και ενίσχυσαν τις μεγάλες. Και επιβεβαίωσαν και το ποιος είναι ο χαρακτήρας και οι προτεραιότητες που έχουν αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Και μάλιστα εδώ στην Κρήτη, επειδή στην Κρήτη κατά κύριο λόγο τουρισμός, υπάρχουν τα τετράστερα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία που, τι να σας πω τώρα, γέμισαν οι τσέπες τους δισεκατομμύρια χρόνια ολόκληρα, αυτό το τουριστικό πράγμα που λέγανε. Και όταν ήταν να δώσουν στους εργαζόμενους, τα βούρια οι τσέπες τους και δεν έδιναν τίποτα. Εδώ λοιπόν έχουμε 5.000 επιχειρήσεις μικρές, καταλυμάτων δηλαδή, μέχρι 20 δωμάτια και τα λοιπά, και 40 σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν, δεν, ούτε ένας από αυτούς δεν εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο. Μα ούτε ένας και δύο χρόνια, μάλλον δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, αυτή την έννοια. Είναι δυνατόν δύο χρόνια τώρα να έχουν αρνηθεί τύχη τους στα τουριστικά καταλύματα, τα μικρά? Το 80% αυτών αποκλείστηκαν από τα μέτρα οικονομικής στήριξης σε αυτή τη φάση της πανδημίας που ζούμε, με διάφορες βέβαια προφάσεις. Λοιπόν, αυτή έχει η κατάσταση με τον αναπτυξιακό νόμο. Άρα αυτά τα περιεννοώ επιχειρηματικού κόσμου που λέει η κυβέρνηση, σουβαλιάζοντας αυτοαπασχολούμενους μαζί με τους μεγάλους επιχειρηματικούς κόσμους, επιτρέψτε μου μια παραμύθια, ένα παραμύθι χωρίς δράκο, έτσι, απλά και μόνο για να φουσκώσουν τα δεύτερα του κόσμου, να πουλήσουν έτσι στους εργαζόμενους και για μεταξωτές κορδέλες, γιατί την ίδια στιγμή πρέπει να του πουλήσουν και το άλλο παραμύθι, ότι εδώ η ανάπτυξη ήταν ισότητα, οι όσοι δίκαιοι, και τι δεν ακούμε, ότι θα εξαλείψουν περιφερειακές ανισότητες. Αλλά δεν μας λένε όμως ότι αυτός ο περιβόητος ανταγωνισμός που είναι η ιερή αγελάδα του κατηγορισμού είναι αυτή που οδηγεί στην αναρχία της παραγωγής, στην ανισομετρία των περιφερειών, στην ανισομετρία μεταξύ πόλης υπέρτων. Είναι αυτή που γεννάει τους φτωχούς και τους πλούσιους και τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και μετά, λεφτόδεντρα γύρω μας υπάρχουν πολλά, μιας και μιλήσατε σε σχέση με τα χρήματα. Ναι. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, υπάρχουν για το ελληνικό
ευληματική επένδυση προς την Κρήτη, πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνούν, οι μεγάλοι οδικοί άξονες, και εδώ στην Κρήτη ετοιμάζουν το βόρειο οδικό άξονα που θα τα δώσουμε σε ιδιώτες και θα χρησιμοποιήσει ο κόσμος 2 και 3 φορές τα διόδια, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και χωρίς να προστατεύεται ο λαός και να είναι ασφαλής από αυτούς τους κινητόδρομους, και το έδειξε η Αττική Οδός τώρα τελευταία με το χιονιά που ζήσαμε. Και όχι μόνο αυτά, αεροδρόμια, λιμάνια, γυαλί, εθνική δρυμή, όλα αυτά παραχωρούνται σε ιδιώτες. Και να μου επιτρέψω να παρατηρήσω ότι εδώ έχουμε το περίεργο ότι έχουμε κρατικοδίαιτους επενδυτές, δηλαδή παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες που τις επιχορηγεί ο κόσμος για να κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή τζάμπα μάγκες που λέμε. Ναι. Αυτές οι λεγόμενες πράσινες επενδύσεις, ψηφιακές επενδύσεις. Γιατί πρέπει πάση θυσία η Ελλάδα να πάρει τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, επιχορηγήσεις και δάνεια, τα οποία θα κληθεί να τα πληρώσει ο λαός, δεν είναι. Θα κληθεί να τα πληρώσει, διότι εγώ θα σας πω, 2 μέρες πριν το 15/21 κληθήκαμε στη Βουλή για να ψηφίσει η Βουλή τη δανειακή σύμβαση των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν το πήρε πολύ πόσο θα πάρει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. 32 δισεκατομμύρια. Και το στηρίξαν όλοι, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε λοιπόν αυτή τη χρηματοδότηση των 32 εκατομμυρίων που είναι το νέο δάνειο προς τη χώρα μας, για να κάνουμε αυτές τις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Δείξτε μου έναν αναπτυξιακό νόμο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο που προτάσει έργα για παράδειγμα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας που είναι και επίκαιρο. Όλοι μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Εκεί να δεχτώ ότι είναι η κλιματική αλλαγή που και αυτό θέλει πολύ συζήτηση τελικά, αλλά δεν ξέρω εδώ με τις στιγμές. Θα το δεχτώ. Εάν λοιπόν το επισημαίνουν χρόνια ολόκληρο ότι έχουμε θέμα κλιματικής αλλαγής, κινδυνεύουμε κτλ., γιατί δεν έχουμε παρήματα. Γιατί φτάσουμε όπως νοσοκομεία, σχολεία, παιδική βρεφική σταθμή, να βελτιώσουμε τώρα έναν αγροτικό δρόμο που πάει αγρότης στο χωράφι του. Να κάνουμε γεωπαιδικά έργα που να συμβάλλουν στην προστασία του εισοδήματος του φτωχού αγρότη, του φτηνοτρόφου. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό μιας χώρας. Να προστατεύσει το περιβάλλον, να εγγυηθεί ένα εισόδημα του εργαζόμενου, του αυτοαπασχολούμενου. Αυτά δεν είναι μέτρα που έπρεπε να πάρει μια φιλολαϊκή κυβέρνηση, αλλά προφανώς εδώ δεν μιλάνε για φιλολαϊκές κυβερνήσεις. Αυτές τσακίζουν. Τσακίζουν στην κυριολεξία τα λαϊκά συστήματα. Να γιατί λοιπόν το ΚΚΕ από τον Οκτώβρη κάνει ένα κάλεσμα στο λαό και του μιλάει, που λέει για συμπόρευση το ΚΚΕ. Κάτω από ένα σύνθημα. Ότι ο λαός μπορεί να σώσει μόνος του το λαό και να οδηγήσει τα πράγματα σε μια συνολική ανατροπή της κατάστασης, γιατί αυτό επιβάλλεται πλέον να γίνει. Πρέπει να ξεκόψει από αυτά τα κόμματα. Θα τους βάλει στην άκρη, θα τους περιθωριοποιήσει. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αυταπάτες. Δεν πρέπει να ξαναεκλωτιστεί ο κόσμος αυτούς. Τα πάντα τώρα ξανανοίγει αυτό το καπάκι της οσμίας, του υπονόμου, και αρχίσαμε ξανά πάλι. Φωτιώτιδες, Νοβάρτης, να τσακώνω το Πολάκης με το Γεωργιάδη. Γιατί θα πρέπει να εγκλωβίσουν τη συνείδηση του λαού σε αυτούς τους θλιγμένους ψευτοκαυγάδες στην αναμονή της σωτηρίας των δισεκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επιλέξει ο λαός το ποιος είναι ο λιγότερα παθαιώνας από τον άλλο, στην επιλογή του ικανότερου διαχειριστή μιας άσχημης και μίζερης κατάστασης που οδηγεί στην καταστροφή της συντηρητικής πλειοψηφίας του λαού. Αυτό τον δρόμο εμείς θέλουμε να φωτίσουμε ως ΚΚΕ. Γιατί για μια άλλη κοινωνία εμείς επιμένουμε. Επίκαιρη σήμερα η πρόταση για τον αγώνα του σήμερα, αλλά και στην προοπτική να ανοίξει ο δρόμος δηλαδή για μια νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Εμείς επιμένουμε σε αυτή την αντίληψη. Δεν τελειώσαμε σήμερα όλα για όλα. Έγινε μια πρώτη απόπειρα το 1917 με την επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Πρώτη απόπειρα, όπως ο καπιταλισμός 500 χρόνια κυριαρχεί και μέχρι να κυριαρχήσει πέρασε από 1000 μέρια κύματα, ακριβώς και το νέο σύστημα ξαναδείχνει πάλι την υπεροχή του έναντι του καπιταλισμού, το φορέα της νέας κοινωνίας, και θα δείτε ότι πραγματικά εκεί οι λαοί θα βρούμε την πραγματική λύτρωση. Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, θα σας στέλαμε και σε μια άλλη εκπομπή να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητά σας ως κοινωνιολόγος, να κάνουμε μια χαρτογράφηση της ελληνικής κοινωνίας.
Βεβαίως, όποτε θέλετε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε το κάλεσμά μας για τη σημερινή εκπομπή. Πάρα πολύ. Και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.